Κοιτάξτε, γενικά έχω κάνει λάθη στη ζωή μου και μάλιστα μεγάλα και ένα από αυτά είναι και η αφορμή του σημερινού βίντεο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για την spin-off ταινία του franchise Jurassic World με τίτλο Dominion, γιατί αυτό που είδα κανονική ταινία της τριλογίας δεν τη λες. Και κάτι που δεν κρατιέμαι ρε παιδιά, θέλω να το πω, Universal, κατέβασέ μου και αυτό το βίντεο ρε, ξέρεις εσύ, μην κολώνεις, αντέχω. Εδώ θα είμαι όμως κουφάλες, ό,τι και να κάνετε. Έτοιμοι, φύγαμε! Πριν ξεκινήσουμε να τα λέμε, να σου υπενθυμίσω αν σου αρέσει το υλικό που βλέπεις αυτό το κανάλι, να μην ξεχνάς να το δείχνεις πατώντας το κουμπί του like και αν είσαι καινούριο στο κανάλι, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τα επόμενα βίντεο που θα έρθουν. Και να πω και ένα τεράστιο ξεχωριστό ευχαριστώ στα επίσημα μέλη αυτού εδώ του καναλιού, στις μελάρες μου που βοηθούν έμπραχτα την προσπάθεια που γίνεται εδώ πέρα. Ξεκινάμε. We created an ecological disaster. Jurassic World, η κυριαρχία, κυρίες και κύριοι. Ένας τίτλος βαρβάτος, επιβλητικός, γεμάτος όνειρα, γεμάτος υποσχέσεις. Με την δεύτερη ταινία Jurassic World να τελειώνει με αυτήν εδώ τη σκηνή. Για να τη θυμηθούμε λίγο. Την οποία ταινία μάλλον δεν την είδα ποτέ ούτε αυτοί που τη δημιούργησαν. Γιατί ο Colin Trevorrow που δημιούργησε την τρίτη ταινία αποφάσισε να αδιαφορήσει εντελώς για το τι έγινε στις προηγούμενες. Τις οποίες προηγούμενες ταινίες τις είχε γράψει πάλι αυτός, έτσι. Αυτός έχει γράψει σενάριο και στις τρεις. Ποια εισβολή λοιπόν μέσα στις μεγαλοπόλεις, ποια κυριαρχία των δεινοσαύρων, βασικά ποιοι δεινόσαυροι. Οι δεινόσαυροι πλέον, παιδιά, είναι κομπάρσι μέσα στο ίδιο τους το franchise. Για αρχή, πάμε λίγο να διαβάσουμε την περιγραφή της υπόθεσης του Dominion όπως αυτή αναγράφεται στο IMDb. 4 χρόνια λοιπόν μετά την καταστροφή του πάρκου Jurassic World, οι δεινόσαυροι ζουν τώρα και κυνηγούν δίπλα σε ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αυτή η έθραυστη ισορροπία θα αναδιαμορφώσει το μέλλον και θα καθορίσει μια για πάντα εάν τα ανθρώπινα όντα θα παραμείνουν τα κορυφαία αρπακτικά σε έναν πλανήτη που μοιράζονται τώρα με τα πιο τρομακτικά πλάσματα της ιστορίας σε μια νέα εποχή. Και επισήμως, παιδιά, αυτό που μόλις ακούσατε είναι το μεγαλύτερο ψέμα που έχει υποθεί ποτέ στην κινηματογραφική ιστορία. Γιατί η υπόθεση της ταινίας δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μόλις ακούσατε. Σας το ορκίζομαι όπου θέλετε. Αυτή θα έπρεπε να ήταν η υπόθεσή της, σύμφωνα πάντα με το τέλος της δεύτερης ταινίας του Fallen Kingdom, αλλά δεν. Λοιπόν, προς το τέλος αυτού του βίντεο θα σας πω την πραγματική υπόθεση που θα έπρεπε να αναγραφόταν στο IMDb. Από κάτω. Δεν είναι spoil, παιδιά, είναι η αλήθεια. Προς το παρόν προχωράμε με άλλα θέματα γιατί υπάρχουν θέματα και θέματα εδώ πέρα. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι αν η ταινία στην αρχή της δεν έδειχνε το λόγο του Jurassic World, θα νόμιζα ότι μπήκα σε λάθος αίθουσα. Στο Dominion είναι γνωστό από τα trailers κιόλας ότι επιστρέφουν οι παλιοί χαρακτήρες από τις παλιές ταινίες, οι Malcolm, Sattler και Grant. Ο Μάλκομ δηλαδή είχε ήδη και καλά επιστρέψει, όμως εδώ κάνει ουσιαστική επιστροφή. Και τους έχουν βάλει ρε παιδιά τους δύσμυρους να φέρονται με τόσο cult τρόπο, τους έχουν βάλει να παίζουν λες και παίζουν ακόμη σε 90's ταινία επίτηδες για να χτυπήσουν περισσότερο στην νοσταλγία. Δεν μπορώ να πιστέψω με τίποτα, είμαι 1000% σίγουρος ότι αυτό ήταν σκηνοθετική γραμμή και δεν έπαιζαν από μόνοι τους οι ηθοποιοί έτσι. Κυρίως γιατί όλοι αυτοί οι ηθοποιοί είναι ηθοποιάρες. Όμως ρε παιδιά, αυτόν που λυπήθηκα περισσότερο ήταν τον καημένο το Sam Neill που τον έχουν βάλει να κοιτάει κάθε λίγο και λιγάκι. Βασικά κάθε φορά που εμφανίζεται στο γυαλί, τον έχουν βάλει να κοιτάει λες και έχει ξεχάσει κάτι. Πάμε τώρα όμως λίγο στο σενάριο. Ποιο σενάριο δηλαδή, αλλά πάμε. Μην φοβάστε όσοι θέλετε να τη δείτε για κάποιο λόγο, δεν θα πω κάτι, απ' έξω θα μιλήσω. Έχετε μπει ποτέ σε τρενάκι του τρόμου στο Luna Park που τρέχει με ταχύτητα, ξέρετε, και πετάγονται εμπόδια για να σε τρομάξουν που και που? Ακριβώς αυτό τον ρόλο έχουν και οι δεινόσαυροι στο Jurassic World Dominion. Είναι απλά τα εμπόδια στην υπόλοιπη υπόθεση της ταινίας που δεν έχει να κάνει καμία σχέση με αυτούς. Η ταινία δεν σετάρει τίποτα σωστά. Και θεωρεί κιόλας δεδομένο ότι αυτό το έχει κάνει ήδη σωστά το Fallen Kingdom. Και όσοι προλάβατε να δείτε το καλή ή κακή που έγινε για αυτή την ταινία, ξέρετε ότι αυτό δεν ισχύει με την καμία. Παρ' όλα αυτά, το Dominion το θεωρεί δεδομένο αυτό, οπότε και μπαίνει κατευθείαν στο ψητό, το οποίο ψητό είναι άγευστο. Yeah.
Παιδιά, η ταινία αλλάζει μέχρι και κάποιους χαρακτήρες από την προηγούμενη ταινία. Την προηγούμενη ταινία που την έγραψαν οι ίδιοι άνθρωποι. Που έπαιζαν οι ίδιοι ηθοποιοί. Δεν το έχω δει ποτέ ξανά αυτό σε ταινία. Μιλάμε, είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, sorry. Πέρα από την πλάκα τώρα, αυτά δεν γίνονται. Είναι αστεία, είναι για γέλια. Ούτε ο Τόμι Γουαϊζό δεν θα το έκανε αυτό σε ταινία του Βρεκεφτέδες. Ρε εσείς, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κοροϊδεύετε τον κοσμάκι. Λεφτά έρχεται και σας δίνει. Ντροπή. Και ναι, θα το πω χίλιες φορές μια ταινία να είναι κακή, όπως που έχουν τα Fast and Furious τα τελευταία που έχουν βγει, αλλά να το ξέρει και να κάνει χαβαλέ με αυτό. Παρά η καταπρόσωπον κοροϊδία του Dominion. Αλλά παιδιά, για να καταλάβετε γιατί πράγμα μιλάω, πρέπει να σας πω την αληθινή υπόθεση της ταινίας. Είστε έτοιμοι? 4 χρόνια μετά την καταστροφή του Jurassic World Parkού, οι δεινόσαυροι γίνονται και πάλι υποχείρια μιας μεγαλοεταιρείας, όσο η ανθρωπότητα δοκιμάζεται από την επιδρομή ενός νέου είδους εντόμου. Ναι, καλά ακούσατε. Όχι νέο είδος δεινοσαύρου, εντόμου. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι για δέσιμο. Και θέλετε τώρα εμένα να μου πείτε ότι ο Steven Spielberg είναι executive producer σε αυτό το πράγμα? Πείτε το επιτέλους στον κοσμάκι, παραδεχτείτε το ότι το όνομά του εκεί πέρα το βάζετε απλά για φιγούρα. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση ο Steven Spielberg να είδε αυτό το σενάριο, να έχει λόγο πάνω στο σενάριο και να το άφησε να βγει. Και μιλάμε τώρα ότι οι άνθρωποι ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι λόγω της δεύτερης παροδίας που έβγαλαν, γιατί η ταινία το Fallen Kingdom δεν το λες και εύκολα, την τρίτη δεν θα πήγαινε να τη δει κανείς στο σινεμά. Οπότε σου λέει, τι θα κάνουμε για να ξεγελάσουμε το κοινό? Θα ενώσουμε ξανά όλους τους παλιούς χαρακτήρες. Ντροπή. Ellie Sattler. Alan Grant. Τι θες, τι, να πάμε στη σκηνοθεσία? Εσύ το ζήτησες. Σκηνοθέτης του Dominion είναι ο Colin Trevorrow, ο σκηνοθέτης που πριν από το franchise Jurassic World δεν είχε σκηνοθετήσει και τίποτα αξιοπρεπές. Τώρα πως ένας τύπος χωρίς μεγάλη σκηνοθετική εμπειρία καταφέρνει και παίρνει ένα από τα μεγαλύτερα franchises στην κινηματογραφική ιστορία, δεν ξέρω. Βασικά ξέρω. Τι γνωριμίες έχεις, ρε κέρατα? Για να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά, κάνει μπαμ από χιλιόμετρα ότι είναι ξεπέτα η φάση, η σκηνοθεσία του Dominion ήταν τραγική. Και δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά, πώς κατάντησε έτσι το όλο πράγμα, γιατί κακά τα ψέματα, η πρώτη ταινία Jurassic World είχε τα θέματα της και μεγάλα θέματα κιόλας, αλλά γενικά τα πήγε ψιλοκαλά. Από εκεί και πέρα, ρε παιδιά, τι συνέβη, τι πάθατε όλοι, εγκεφαλικό? Καταρχάς, κάνει μπαμ από χιλιόμετρα ότι πρακτικά εφέ δεν έγιναν πολλά στο Dominion, μη σας πω δεν έγινε και κανένα. Έπεσε το CGI σύννεφο στους δεινόσαυρους. Και παιδιά, δεν έχω δει εδώ και πάρα πολλά χρόνια τόσο κακοφτιαγμένα CGI, ειλικρινά σας μιλάω. Δηλαδή το έχω ξαναπεί, νόμιζα ότι το Shang-Chi έχει χάλια CGI, αλλά παιδιά το Dominion το έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Μιλάμε σε κάποιες σκηνές, ένιωθες ότι έπαιζε στο video game Jurassic World και σου έπεφταν τα FPS. Και δεν υπερβάλλω καθόλου. Ρε εσύ, μιλάμε για μια ταινία με δεινόσαυρους η οποία δεν ασχολείται με αυτούς. Τι να λέμε τώρα, τι να συζητάμε? Πού είναι όλα αυτά που μας υποσχεθήκατε στο τέλος της δεύτερης ταινίας? Με δεινόσαυρους να γυρνοβολάνε μέσα στις μεγαλοπόλεις και να σπέρνουν τον πανικό. Πού είναι? Ο μόνος λόγος που μπορεί να βγάλει νόημα όλο αυτό που συνέβη είναι ο Τρέβορο να σκόταψε, να χτύπησε το κεφάλι του σε πέτρα και να έπαθε αμνησία. Μόνο αυτό! Πώς γίνεται μια ταινία με τεράστιους δεινόσαυρους να σε κάνει να μην σε ενδιαφέρει καθόλου η δράση? Ακόμη και στο Fallen Kingdom, έτσι, η δράση είχε ένα νόημα, είχε μια υπόσταση. Εδώ το απόλυτο μηδέν. Και είναι και λογικό, ρε παιδιά, άμα δεν υπάρχει σενάριο για να στηρίξει τη δράση, είναι λες και βλέπεις βιντεάκια στο YouTube. Πραγματικά πίστευα και το έλεγα κιόλας ότι δεν γίνεται χειρότερα από τη δεύτερη ταινία Jurassic World. Και σε κάποιο μέρος της γης ο Trevor γελούσε και ήταν σε φάση hold my beer. Για το τέλος, θέλω να πω και ένα καλό που είχε, ρε παιδί μου, η ταινία, γιατί δεν θέλω να αδικώ κανέναν και γιατί σας έχω πει ότι από μένα θα μαθαίνετε πάντοτε την αλήθεια, τη δική μου αλήθεια τουλάχιστον. Το Dominion είχε και κάποιες καλές στιγμούλες. Αραιά και που βέβαια, αλλά είχε. Και αυτό γιατί είχε μέσα τους παλιούς χαρακτήρες που είναι σωστά σεταρισμένοι από τις παλιές ταινίες, οπότε πολλές φορές πηγαίνουν στον αυτόματο. Από εκεί και πέρα όμως, για εμένα, το Dominion μπήκε στην κατηγορία ταινιών, άντε να τελειώνουμε. Τις ταινίες δηλαδή που κάπου στη μία μισή ώρα παρακαλώ να τελειώσουν. Δεν θέλω άλλο να δω. Δεν υπάρχει λόγος να δω άλλο. Το χειρότερο όμως, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αφήνεται και πάλι υποψία για συνέχεια της σειράς ταινιών.
Εγώ πάντως θα σας έλεγα, παιδιά, παρατήστε το θέμα. Ούτως ή άλλως ξεκίνησε ψιλοστραβά, συνέχισε και έγειρε και τώρα απλά πατάτε πάνω στα συντρίμια του. Χίλιες φορές, ένα εκατομμύριο φορές να ξεκινήσετε spin-off projects, τουλάχιστον έτσι δεν θα παραποιείτε και θα βιάζετε τη βασική ιστορία που μάθαμε και αγαπήσαμε από παιδιά. Εν κατακλείδη, guys, μη σας τύχει να πάτε να δείτε μια ταινία που θα λέγεται πουχού Deadly Fish και θα διαδραματίζετε σε βουνό. Και ξαναλέω, ευτυχώς που το Top Gun Maverick ήρθε σαν μάνα εξ ουρανού από το πουθενά να μας θυμίσει τι σημαίνει σωστό και τίμιο blockbuster, γιατί έχουμε πήξει στις κουράδες. Α, και Universal, να μην το ξεχάσω να στο υπενθυμίσω και πάλι, κατέβασέ το και αυτό το βίντεο, ρε. Μπορείς. Θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη όσων έχουν προλάβει και έχουν δει ήδη το Jurassic World Dominion και είναι ακόμη ζωντανοί. Κάτω στα σχόλια. Οι υπόλοιποι νομίζω ότι το έχετε καταλάβει, το έχετε πιάσει το νόημα, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Ειλικρινά, θέλω σε κάθε βίντεο, ρε παιδιά, να βγάζω κάτι θετικό στο τέλος, αλλά αυτό δυστυχώς δεν θα είναι ένα από αυτά. Δεν γίνεται. Θα νιώθω ότι σας κοροϊδεύω. Και σε αυτό τον τομέα ειδική είναι η δημιουργή των ταινιών Jurassic World. Μην τους πάρω τη δουλειά. Κρίμα είναι. Εγώ ήμουν ο Θωμάς. Εάν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, μπορείς να με ακολουθήσεις και στο Instagram αλλά και στο TikTok. Σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που έμεινες ως το τέλος αυτού του βίντεο. Εάν σου άρεσε, ξέρεις τι να κάνεις και για να μην χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής και το καμπανάκι για να μην χάνεις καμία ειδοποίηση για τις επόμενες βιντεάρες που θα έρθουν. Και μέχρι το επόμενο βίντεο να βλέπετε ταινίες και σειρές, αλλά πάνω απ' όλα να περνάτε όλοι σούπερ.